Μετά την... Έχουμε εξαίρετους ομιλητές σήμερα, το έχετε διαπιστώσει. Μετά την εξαίρετη ομιλία του καθηγητή κυρίου Χρούσου, θα καλέσω στο βήμα τον Αναστάσιο Λιόλιο, ο οποίος είναι καθηγητής φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μέλος του κήπου Θεσσαλονίκης. Είναι τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη φυσική σωματιδίων και αστροσωματιδίων και την ανάπτυξη ανιχνευτών σωματιδίων και ακτινοβολίας. Το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι επικούρια φυσική, άτομα και κενό. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, πολύ τιμητική. Βάση της επικούριας φιλοσοφίας είναι η επικούρια φυσική. Και βέβαια, μαζί με αυτό, η πεποίθηση ότι ο κόσμος μπορεί να γίνει κατανοητός. Αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο επειδή αποτελείται από ξεχωριστές οντότητες, οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους βάσει ιδιωτήτων που έχουν, συγκεκριμένων, και έτσι έχουμε φαινόμενα. Είναι ένας κόσμος φαινομένων και μπορούμε να πούμε ότι τα φαινόμενα καταδεικνύουν την πραγματικότητα και η πραγματικότητα μπορεί να γίνει αντιληπτή και κατανοητή. Από πού λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη δόμηση του κόσμου, λογικά? Πώς θα δομήσουμε μία φυσική θεωρία? Ο Επίκουρος στηρίζει τη φυσική του θεωρία στην ατομική φυσική του Λεύκηπου και του Δημόκρητου, την οποία διόρθωσε και συμπλήρωσε, δημιουργώντας μία συνεκτική οντολογία. Σύμφωνα με την ατομική θεωρία, τα αρχικά στοιχεία είναι τα άτομα και το κενόν. Το έγραψα με λόγια του Λεωνίδα Αλεξανδρίδη. Στα παρακάτω θα μιλήσω για το πείραμα και την παρατήρηση ως θεμέλιο της επιστήμης, για τα άτομα και τη σημερινή εκδοχή των ατόμων που είναι τα στοιχειώδη σωματίδια και για τις αλληλεπιδράσεις τους, για τις ιδιότητες των ατόμων γενικά και επιτροχάδιν κατά την επικούρια και σύγχρονη φυσική και θα κάνω zoom σε δύο από αυτά τα σημεία για τις ιδιότητες των ατόμων, περί αμέρειας και απάθειας, και για την επικούρια παρέγκληση, συνδυασμένη με την σύγχρονη αντίληψη που έχουμε από την κβαντομηχανική για κίνηση των σωματιδίων σε ένα κόσμο πιθανοτήτων. Θα κλείσω με την φύση του κενού, λέγοντας μερικά πράγματα για τη σύγχρονη αντίληψη για το κενό. Το πείραμα και η παρατήρηση, λοιπόν, αρχίζω με αυτό, είναι το θεμέλιο της επιστήμης. Γράφει ο Επίκουρος στην επιστολή προς Πυθοκλή: «Όταν μελετούμε τη φύση, να μην βασιζόμαστε σε κενούς δογματισμούς και σε αυθαίρετους νόμους, αλλά σε ό,τι μας υπαγορεύουν τα φαινόμενα. Τα πάντα παραμένουν ακλόνητα αν εξηγηθούν με τη μέθοδο των πολλαπλών αιτίων, σε συμφωνία πάντοτε με τα φαινόμενα, όταν αποδεχόμαστε, όπως θα έπρεπε, μια εύλογη εξήγησή τους». Αναλύοντάς το σε βάθος, δηλαδή, όχι παρατηρητές απλώς. Στην προσπάθεια για την ορθολογική κατανόηση του κόσμου, η ανάπτυξη της φυσικής φιλοσοφίας πέρασε από πολλά ιστορικά στάδια για να φτάσει στη σημερινή επιστημονική προσέγγιση της φύσης. Η επιστημονική επανάσταση του 16ου-17ου αιώνα ανέδειξε το πείραμα ως το πιο ακλόνητο κριτήριο για την ορθότητα της επιστημονικής γνώσης. Έφερε δηλαδή τας αισθήσεις, όπως είναι γραμμένο στην επικούρια φιλοσοφία, ως πρώτο στη σειρά κριτήριο της αλήθειας, συνοδευόμενο βέβαια και από τα άλλα τρία, προλήψεις, πάθη και τας φανταστικάς επιβολάς της διανοίας, δηλαδή με σύγχρονη ορολογία θα το έλεγα, με την εισαγωγή γενικευμένων ενιών και τη δημιουργία μοντέλων και θεωρητικών υποθέσεων. Τονίζω το θέμα της παρατήρησης και του πειραματισμού, το οποίο στην αρχαιότητα δεν είχε εκτιμηθεί τόσο πολύ. Τα φαινόμενα του κόσμου δεν τα ανακαλύπτουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι εκεί έξω και παραμένουν άλογα και άγνωστα μέχρι να έρθουμε εμείς και να τους δώσουμε νόημα. Πολύ συχνά δεν τα βλέπουμε άμεσα με οπτική εικόνα, αλλά τα παρατηρούμε έμεσα μέσα από κατάλληλα όργανα και πολύπλοκες πειραματικές διατάξεις. Η εργαστηριακή έρευνα κάνει τον επιστήμονα να εμβαθύνει στη λογική της πειραματικής διαδικασίας για την παρατήρηση του κόσμου, τον εξοικειώνει με την πρωτογενή αλήθεια των μετρήσεων των φυσικών μεγεθών και του ρόλου τους στην ανάδειξη και διατύπωση φυσικών νόμων και μοντέλων,
του αποκαλύπτει την πειραματική θεμελίωση της επιστήμης, τη στιβαρότητα και αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης. Είναι αυτό που λέμε επιστημονική γνώση μέσα από την επιστημονική μέθοδο. Η διαδικασία αυτή είναι απαιτητική, απαιτεί ευαισθησία, υπομονή, ευρηματικότητα και βέβαια γνώση και βαθιά κατανόηση. Η κεντρική υπόθεση των αρχαίων ατομικών φιλοσόφων «όλα αποτελούνται από άτομα και κενό» εξακολουθεί σήμερα να ισχύει διατυπωμένη περίπου ως «όλα αποτελούνται από στοιχειώδη σωματίδια, κβαντικά πεδία και το ενεργό κβαντικό κενό», όπως το περιγράφει η κβαντική φυσική. Και όπως ο Δημόκριτος και ο Επίκουρος θεώρησαν απαραίτητο να διερευνήσουν και να διασαφηνίσουν τις ιδιότητες, τις κινήσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις φυσικές διεργασίες των ατόμων, έτσι είναι και σήμερα απαραίτητο για την κατανόηση της φύσης να δούμε την αντίστοιχη εικόνα των φαινομένων και των φυσικών διεργασιών που έχει στη διάθεσή του ο σύγχρονος άνθρωπος. Μιλώντας λοιπόν για τα άτομα και την σημερινή γνώση για τα σημερινά άτομα, θα λέγαμε, τα σύγχρονα άτομα που είναι τα στοιχειώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους, μπορούμε να πούμε ότι οι ατομικοί φιλόσοφοι έφτασαν να προτείνουν τα άτομα, απορρίπτοντας ή παραμερίζοντας, αν θέλετε, διαμορφώνοντας το παρμενίδιο «ον», που είχε, όπως ξέρετε, ήταν το βασικό της ελεατικής φιλοσοφίας. Ταυτόχρονα όμως ήθελαν να παραμείνουν σε συμφωνία με τα δεδομένα των αισθήσεων, ότι ο κόσμος έχει ποικιλία φαινομένων, έχει μεταβολές και δεν είναι κάτι ακίνητο και παγιωμένο όπως θεωρούσαν η σχολή του Παρμενίδη, η ελεατική σχολή. Πρότειναν λοιπόν οι ατομικοί φιλόσοφοι δύο εξαιρετικές ιδέες. Η πρώτη ιδέα είναι η ύπαρξη πολλών παρμενίδιων όντων, αντί ενός, δηλαδή η ύπαρξη πολλών άπειρων των αριθμών οντοτήτων, που ονομάστηκαν άτομα. Και η δεύτερη ιδέα είναι η ύπαρξη του μη όντος, εκφρασμένη ως ύπαρξη του κενού. Το μη όν είναι υπαρκτό, αλλά ως κενό, το οποίο θα το δούμε πόσο έχει εμπλουτιστεί σαν έννοια και από τους επικούριους, αλλά και με τη σημερινή επιστημονική γνώση που έχουμε. Η ατομική υπόθεση της φυσικής φιλοσοφίας ξαναπαρουσιάστηκε ως επιστημονική φυσική θεωρία από τον Τζον Ντάλτον στις αρχές του 19ου αιώνα, προκειμένου αυτός να μπορέσει να ερμηνεύσει τους νόμους των χημικών αντιδράσεων. Η σύγχρονη φυσική διαπίστωσε κατά την πρόοδό της μετά τον Ντάλτον ότι τα άτομα του Ντάλτον δεν είναι τα άτομα των ατομικών φιλοσόφων, παρά μόνο κατά ένα μέρος της περιγραφής τους. Η βασικότερη διαφοροποίηση είναι ότι τα σύγχρονα άτομα αποτελούνται από διαχωρίσιμα συστατικά, δηλαδή έχουν εσωτερική δομή και συνοχή τέτοιου βαθμού που μπορούν να αποδομηθούν σε άλλα μικρότερα μέρη, τους πυρήνες και τα ηλεκτρόνια. Τα σημερινά άτομα αποτελούνται από πυρήνες και ηλεκτρόνια, δεν είναι άτομα. Και οι πυρήνες επίσης δομούνται από πρωτόνια και νετρόνια, τα οποία και αυτά αποτελούνται από κουάρκ. Μέχρι στιγμής αυτό είναι το τελικό όριο διαίρεσης της ύλης σε μέρη με όλο και μεγαλύτερο βαθμό συνοχής. Είναι θέμα λοιπόν ενέργειας, όπως λέμε στη φυσική, να διαχωρίσεις τα συστατικά και να φτάσεις σε βαθύτερα, πιο στοιχειώδη μέρη που αποτελούν το κάθε σωματίδιο. Θα δούμε όμως ότι αυτό το πράγμα έχει ενδιαφέρον να το εξετάσουμε και με μία ματιά που έχει να κάνει με τα γραμμένα στην επικούρια φυσική. Επιγραμματικά λοιπόν θα λέγαμε ότι τα άτομα της σύγχρονης φυσικής είναι τα στοιχειώδη σωματίδια. Η συμπεριφορά των σύγχρονων αυτών ατόμων υπακούει στους νόμους της κβαντικής φυσικής και της θεωρίας της σχετικότητας, όχι στους νόμους της κλασικής φυσικής. Η συνδυασμένη θεωρία που περιγράφει τα στοιχειώδη σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους είναι γνωστή ως το καθιερωμένο πρότυπο των στοιχειωδών σωματιδίων, μια θεωρία που είναι πάρα πολύ ακριβής, επιβεβαιωμένη από τα πειράματα, αν και απέχει από το να είναι πλήρης. Δεν λέει κανείς ότι είναι πλήρης. Υπάρχει λοιπόν αναζήτηση για μια πιο πλήρη επιστημονική περιγραφή του κόσμου. Στις ιδιότητες των ατόμων, εάν δούμε τι λέει η επικούρια φιλοσοφία, για παράδειγμα, ο Επίκουρος λέει στην επιστολή προς Ηρόδοτον «και μην και τας ατόμους νομισταίων μηδεμίαν ποιότητα των φαινομένων προσφέρεστε πλην σχήματος και βάρους και μεγέθους». Δηλαδή,
Πρέπει να δεχτούμε ότι τα άτομα δεν έχουν καμία από τις ιδιότητες των σωμάτων εκτός από σχήμα, βάρος και μέγεθος. Και παρακάτω λέει, αλλά μην ουδέ δι νομίζειν παν μέγεθος εντες ατόμις υπάρχειν. Δηλαδή, μην πιστέψεις ότι τα άτομα έχουν κάθε λογής μεγέθη. Βάζουμε κάποιο όριο, δεν μπορεί τα άτομα, ας πούμε, να είναι τόσο μεγάλα που να τα πιάνουμε με το χέρι μας, έτσι. Εκτός αυτών των ιδιοτήτων, σε κείμενα επικούριας φυσικής συναντούμε και αναφορές περί των εξής χαρακτηριστικών των ατόμων, όχι απαραίτητα με τις λέξεις που θα σας πω, εκτός λοιπόν από μέγεθος, σχήμα και βάρος, μιλάμε για την απάθεια, εσωτερική δομή, κίνηση, αδράνεια, ταχύτητα και την παρέγκληση. Θα εστιάσω λίγο την προσοχή σας στα περί αμέρειας και απάθειας των ατόμων. Αναφερόμενος στο ερώτημα γιατί δεν είναι δυνατόν να διαιρούμε την ύλη επάπειρον, πολύ σημαντικό ερώτημα, ο Συμπλίκιος αναφέρει εις τα φυσικά, ο Λεύκηπος και ο Δημόκριτος θεωρούν ότι δεν είναι μόνο η απάθεια αιτία της μη διαίρεσης επάπειρο των σωμάτων, αλλά επιπλέον το μικρό τους μέγεθος και ότι δεν έχουν μέρη. Δηλαδή λέει ότι είναι αμερή αυτή η άποψη του Δημόκριτου. Ο Επίκουρος από την άλλη, σε μεταγενέστερη εποχή, αρνείται την ύπαρξη αμερών και ισχυρίζεται ότι τα άτομα είναι αδιαίρετα μόνο εξαιτίας της απάθειάς τους. Είναι απαθή. Μιλάμε για μία συζήτηση των αρχαίων φιλοσόφων για το αν τα άτομα έχουν εσωτερική δομή. Σκεφτείτε ότι είναι κάτι ασύλληπτο, έτσι. Δεν μιλάνε απλώς για τα άτομα, αλλά εξετάζουν το ερώτημα αν έχουν εσωτερική δομή τα άτομα και αν έχουν, όπως θα δούμε παρακάτω, γιατί έχουν. Ξέρουμε από τη σύγχρονη φυσική ότι υπάρχουν σωματίδια με εσωτερική δομή και τα δύο παίζουν, όπως είναι τα πρωτόνια που αποτελούνται από κουάρκ και γκλουόνια. Αλλά και σωματίδια χωρίς εσωτερική δομή, όπως είναι τα κουάρκ, τα κβάντα και τα ηλεκτρόνια. Αυτά δεν έχουν εσωτερική δομή. Και το παράξενο είναι ότι αυτά τα δεύτερα, που σας είπα, είναι άτμητα όσο μεγάλη ενέργεια και να τους δώσουμε, αφού δεν διαχωρίζονται σε κανένα συστατικό. Κάνουν κάτι άλλο πιο προχωρημένο που το λέει η σχετικότητα, ότι όταν δώσεις πάρα πολύ ενέργεια δημιουργούνται νέα άτομα. Αλλά αυτό άτομα εννοώ σωματίδια. Αυτό ας το αφήσουμε, δεν είναι της ώρας. Στο De Rerum Natura του Λουκρίτιου διαβάζουμε μια περιγραφή που θα μπορούσε να μιλάει για τα κουάρκ ως συστατικά των αδρονίων. Προφανώς δεν μιλάει για κουάρκ και αδρόνια, αλλά μας λέει και αφού στο καθένα από αυτά τα σωματίδια, μιλάει για τα σωματίδια που απαρτίζουν τα άτομα, και αφού στο καθένα από αυτά τα σωματίδια που οι αισθήσεις μας αδυνατούν να συλλάβουν υπάρχει ένα ακρότατο όριο που καταλήγει η ύλη, δεν χωρά αμφιβολία πως αυτό δεν έχει πλέον άλλα μέρη. Είναι το πιο μικροσκοπικό φυσικό στοιχείο, λέει, το συστατικό αυτό του ατόμου. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν τα άτομα τα αντικαταστήσουμε με τα αδρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια δηλαδή, τότε μιλάει για το quark. Είναι το συστατικό των αδρονίων που λέγεται quark και το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να το έχουμε απομονωμένο. Λέει, ποτέ δεν υπήρξε, ούτε θα μπορέσει να υπάρξει μεμονωμένο, γράφει ο Λουκρίτιος. Καθώς αποτελεί συστατικό και βασικό μέρος κάποιας άλλης οντότητας, του πρωτονίου ή του νετρονίου, όπως είπαμε. Μια μονάδα, λέει, που με αυτήν έρχονται αλλεπάλληλα να συμπλακούν άλλες όμοιες μονάδες. Κάτι που ξέρουμε ότι συμβαίνει στα κουάρκ. Τα κουάρκ έρχονται να συμπλακούν με άλλα κουάρκ για να κάνουν ένα αδρόνιο, ένα πρωτόνιο ή ένα νετρόνιο. Και σε πυκνή φάλαγγα και μετάξι σχηματίζουν με πληρότητα τη φύση του ατόμου, λέει ο Λουκρίτιος, του πρωτονίου δηλαδή και του νετρονίου, θα έλεγα εγώ, καθώς οι ίδιες δεν μπορούν να σταθούν από μόνες τους, συμπλέκονται αναγκαστικά σε ένα σύνολο από το οποίο δεν γίνεται με κανένα τρόπο να αποσπαστούν. Τα στοιχειώδη σωματίδια λοιπόν, που σας είπα, βάζω στη θέση των ατόμων, είναι συμπαγή και ενιαία επειδή αποτελούνται από μικροσκοπικά μέρη σφιχτοδεμένα μεταξύ τους. Τα άτομα λοιπόν αποτελούνται από μέρη, δεν είναι αμερή. Είναι όμως τόσο σφιχτά δεμένα τα μέρη που απαρτίζουν το άτομο, με ισχυρές δυνάμεις τα λέγαμε σήμερα, που τα άτομα είναι απαθή, κατά την άποψη των Επικουρίων, δηλαδή δεν μπορούν να φθαρούν, να διαχωριστούν με κάποιο τρόπο. Είναι εκπληκτικό ότι βλέπουμε τη φιλοσοφική λογική να έχει φτάσει κάποιες φορές πολύ κοντά στη σημερινή επιστημονική γνώση,
για την δομή της ύλης, ιδιαίτερα εκεί που υπάρχουν αναλογίες με τη συμπεριφορά της μακροσκοπικής ύλης, στη δική μας κλίμακα μεγεθών, για την οποία όλοι έχουμε μια καθημερινή εμπειρική γνώση. Αυτό όμως που σε άλλες περιπτώσεις αποτυγχάνει, αυτό σε άλλες περιπτώσεις αποτυγχάνει εκτρά. Είναι εκεί που η καθημερινή, που η επιστημονική γνώση φαίνεται να μην συμφωνεί με την καθημερινή εμπειρική γνώση. Αυτό που δεν μπόρεσε να συλλάβει η φιλοσοφική λογική είναι όταν διερευνούμε άλλες κλίμακες μεγεθών που απέχουν πολύ από τη δική μας κλίμακα και επομένως πρέπει να προβούμε θεωρητικά και πειραματικά σε αλλαγή κλίμακας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η συμπεριφορά της ύλης δεν είναι η ίδια σε όλες τις κλίμακες μεγεθών. Έτσι έχουμε άλλη φυσική για τα μακροσκοπικά σώματα, άλλη φυσική για τους αστέρες, άλλη φυσική για τα άτομα, για τους πυρήνες, τα νουκλεόνια, τα κουάρκ. Την κάθε μια πρέπει να τη μελετήσουμε με τα δικά της μέσα, τα όργανα, τα φαινόμενα, τη μεθοδολογία και τα μαθηματικά μοντέλα. Η γνώση δεν προκύπτει με μόνη τη φιλοσοφική ενατένιση. Χρειάζεται πείραμα, παρατήρηση, επιστημονική μέθοδος. Μία δεύτερη ιδιότητα, ας πούμε, των ατόμων για την οποία θα συζητήσουμε είναι η επικούρια παρέγκληση και η κίνηση των σωματιδίων σε ένα κόσμο πιθανοτήτων. Ο Επίκρος εισήγαγε τον πρωτοποριακό όρο παρέγκληση ως μια ενδογενή ιδιότητα των ατόμων, σύμφωνα με την οποία μπορεί να συμβεί μια μικρή, απρόβλεπτη και ανέτοια απόκληση από την κίνηση των ατόμων, η οποία δίνει έτσι τη δυνατότητα επαφής ή σύγκρουσης μεταξύ τους. Τα ακούσαμε και προηγουμένως. Η αλληλεπίδραση αυτή γίνεται αιτία για να δημιουργηθούν έτσι συνδυασμοί ατόμων σε όλο και πιο σύνθετες δομές. Η επικούρια παρέγκληση φέρνει στο νου την κβαντική συμπεριφορά των σωματιδίων και την πιθανοκρατική έκβαση των τελικών καταστάσεών τους. Κατά την κβαντική φυσική, το κάθε σωματίδιο μπορεί να περιγραφεί ως ένα κινούμενο ή στάσιμο πακέτο κύματος, ενώ το πλάτος του κύματος σε κάποιο χώρο και κάποιο χρόνο σχετίζεται με την πιθανότητα έβρεσης του σωματιδίου στο χώρο αυτόν σε αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα, αυτό σημαίνει ότι δύο κβαντικά σωματίδια που εκτοξεύονται από την ίδια συσκευή με τις ίδιες ακριβώς αρχικές συνθήκες μπορεί να κάνουν διαφορετική διαδρομή και να καταλήξουν σε δύο διαφορετικά μέρη. Παρόμοια, δύο ολόιδιοι πυρήνες, τους οποίους μπορούμε να παρασκευάσουμε στο εργαστήριο την ίδια στιγμή, μπορούν να διασπαστούν σε πολύ διαφορετικούς χρόνους ή ακόμα και σε διαφορετικά τελικά σωματίδια. Είναι, αν το συνειδητοποιήσει κανείς τι σημαίνει αυτό, σκεφτείτε ότι με την έκρηξη ενός σούπερνόβα, δεν θα πάω στα σούπερνόβα που... με την έκρηξη ενός σούπερνόβα έχουμε παραγωγή κάποιων πυρήνων ασταθών με πολύ μεγάλους χρόνους ζωής. Μπορεί να έχουμε δηλαδή παραγωγή ουρανίου, για παράδειγμα, θορίου. Αυτά τα μακρόβια ραδιενεργά που ζουν δισεκατομμύρια χρόνια, μερικά έχουν διασπαστεί ένα δευτερόλεπτο μετά τη δημιουργία τους ή μία ώρα μετά τη δημιουργία τους και μερικά, ενώ είναι ίδια, φτάνουν μέχρι το εργαστήριό μας σήμερα και τα μετράμε να διασπώνται στο εργαστήριό μας. Είναι ασύλληπτο πώς μπορεί δύο ολόιδια σωματίδια να έχουν τόσο διαφορετικούς χρόνους ζωής. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς κλασικά, πρέπει να το εξηγήσει ή με την κβαντομηχανική ή να το σκεφτεί επικούρια. Να το δούμε δηλαδή ότι υπάρχει μία πιθανοκρατία στην έκβαση της εξέλιξης κάποιων φαινομένων. Ο Λουκρίτιος περιγράφει αυτό στο κείμενό του, διαβάζω την απόδοση σε σύγχρονη φυσική. «Ενώ τα σωματίδια αναμένεται κλασικά να κινούνται ευθύγραμμα μέσα στο κενό, εντούτοις, λόγω της κβαντικής απροσδιοριστίας, το βάζω εγώ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μπορούν να αποκλίνουν από την αναμενόμενη κλασική τροχιά τους. Εάν δεν υπήρχε η απροσδιοριστία, που το βάζω εγώ ξαναλέω, στη θέση και την ορμή, όλα θα κατευθύνονταν μέσα στο άπειρο του κενού χώρου, ακολουθώντας μηδενικού εύρους τροχές που δεν θα είχαν καμιά δυνατότητα για αλληλεπικάλυψη και επαφή, άρα καμιά αλληλεπίδραση δεν θα συνέβαινε ανάμεσα στα αρχικά σωματίδια και η φύση δεν θα δημιουργούσε τίποτα». Είναι σχεδόν Λουκρίτιος με λίγο λιόλιο, ελάχιστο. Λοιπόν, η επικούρια παρέγκληση με τους σημερινούς όρους θα μπορούσε να αποδοθεί επίσης στην κβαντική συμπεριφορά του κενού. Μπορούμε να το δούμε έτσι. Τα σωματίδια δεν κινούνται στο τίποτα, αλλά σε ένα κβαντικό κενό. Για να το δούμε λιγάκι αυτό, και είναι το τελευταίο.
Ο επίκουρος στην επιστολή του προς Ηρόδοτο αναφέρεται στο κενό με τον όρο «αναφής φύσης». Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως ένας αρχαίος φιλόσοφος που δεν ήξερε πραγματική φυσική σκέφτηκε να αναφέρει το κενό ως φύση, δηλαδή ως κάτι υπαρκτό και σχετιζόμενο με την άλλη φύση προφανώς που είναι τα άτομα, τα πράγματα, έστω και αν αυτή η φύση είναι αναφής, όπως λέει, δηλαδή μη ψηλαφύσιμη, δεν ψηλεφείται. Με ποια έννοια μπορεί να λεχθεί ότι υπάρχει αυτή η οντότητα, το κενό? Το κενό στη σύγχρονη φυσική αντιμετωπίζεται με δύο μορφές, ως γκβαντικό κενό και με το χωροχρονικό συνεχές. Η γκβαντική φυσική κάνει μια ριζική απομάκρυνση από την κλασική έννοια της ιδιότητας, την οποία προσάπτει μόνο σε υπάρχοντα σωματίδια, διότι το κενό έχει και αυτό κάποιες ιδιότητες. Το πιο χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, για τις ιδιότητες που έχει το κενό είναι ότι καθορίζει, ας πούμε, την ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός, το κενό, καθορίζεται από δύο μετρήσιμες παραμέτρους, οι οποίες είναι χαρακτηριστικά του κενού, ιδιότητες του κενού. Αν πάρει κανείς το γινόμενό του τετραγωνική ρίζα και το αντιστρέψει, βρίσκει την ταχύτητα του φωτός. Η ταχύτητα του φωτός, λοιπόν, είναι η ιδιότητα του κενού. Έτσι. Το τίποτα δεν μπορεί να προσδιορίζει την ταχύτητα του φωτός. Αυτό έχει ελέγξιμες συνέπειες. Μπορεί να δημιουργηθούν μετρήσιμες επιδράσεις σε μια ορισμένη περιοχή του χώρου. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε ότι κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις το κουβαντικό κενό παράγει φαινόμενα όπως ενεργειακές μεταπτώσεις, αυθόρμητες μεταπτώσεις που έχουμε στα άτομα, ή δημιουργία σωματιδίων σε ζεύγη ύλης-αντίύλης. Με την προσφορά ενέργειας, το κενό γεννά, μπορεί με την καταλυτική επίδραση κενός πυρήνα, γεννά ζεύγη σωματιδίων. Το πιο απλό είναι ηλεκτρόνια και ποζιτρόνια. Τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια, η ύλη και η αντίύλη, είναι κάτι πάρα πολύ κοινό σήμερα, θα έλεγα, αν και αν έκαθε στην ατμόσφαιρα είχαμε την κοσμική ακτινοβολία να παράγει ύλη και αντίύλη, αλλά είναι τόσο κοινό που στα νοσοκομεία πια υπάρχουν συσκευές που δουλεύουν με τα ποζιτρόνια, που είναι τα πιο απλά σωματίδια αντίλυλης. Η οντολογική κατάσταση του κενού ως σπόρος δυνατοτήτων και ως χώρος με μη μηδενική ενεργειακή πυκνότητα, όπως μας λέει η κοσμολογία, εισάγεται και ερμηνεύεται από την κβαντική φυσική. Το άλλο που σας είπα για το κενό, ότι είναι ένα χωροχρονικό συνεχές, είναι ορολογία της θεωρίας της γενικής σχετικότητας. Θεωρεί το κενό, λοιπόν, η γενική σχετικότητα του Einstein, θεωρεί το κενό ως μια οντότητα με δομή και γεωμετρία. Το χωροχρονικό συνεχές αποκτά έτσι δυναμική υπόσταση και η γεωμετρία του χωροχρόνου, γεωμετρία τι θα πει, καμπυλότητα, που λέμε καμπυλότητα του χωροχρόνου, μία μάζα καμπυλώνει το χωροχρόνο. Επίσης λέμε ο χώρος, το σύμπαν γενικώς, μπορεί να είναι ανοιχτός ή κλειστός. Καθορίζεται αυτό από την κατανομή της ύλης. Η ύλη κινείται στον καμπυλωμένο χωρόχρονο, ακολουθώντας τον πιο σύντομο δρόμο. Τα βαρυτικά φαινόμενα αναλύονται σε ένα τελείως, λοιπόν, διαφορετικό ενοιολογικό πλαίσιο. Η δύναμη της βαρύτητας περιγράφεται με όρους γεωμετρίας, δηλαδή μιας ιδιότητας του κενού χώρου. Άρα, το κενό της σύγχρονης φυσικής είναι κάτι διαφορετικό από το κενό των ατομικών, του Αριστοτέλη, του Νεύτωνα. Αναγνωρίζεται ως μια δυναμική κατάσταση πρωταρχικής σημασίας, έχει συγκεκριμένες ιδιότητες που το διαφοροποιούν από το απόλυτο τίποτα, δεν είναι χώρος μόνο για κίνηση των σωμάτων, αλλά περιέχει εν σπέρματι όλα τα σωματίδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Αυτά που λέμε virtual particles επίσης είναι μέρος του κενού χώρου. Οι ιδιότητες τους, που είπαμε, οι ιδιότητες του κενού χώρου, που είπαμε παιδεία, καμπύλωση και στρέβλωση, θα δούμε για τις μελανές οπές, καθορίζουν τα φαινόμενα των σωματιδίων και των σωμάτων, την κίνησή τους, τη δυναμική τους και την αλληλεπίδρασή τους. Καθορίζουν τελικά την κατάσταση του σύμπαντος ολόκληρου και την εξέλιξη του σύμπαντος. Εδώ το ρίχνω αυτό να υπάρχει, εξέλιξη του σύμπαντος. Το σύμπαν δεν είναι στατικό, έχει ιστορία. Αυτή η γνώση είναι κατάκτηση του καιρού μας και ήταν τόσο μη αναμενόμενη που και ο Αϊνστάιν που το βρήκε επί της εξώσης του το απέρριψε, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να ισχύει. Έτσι. Η παρατήρηση βέβαια και το πείραμα του είπε. Ξανακοίτα το. Εν πάση περιπτώσει, η εξέλιξη του σύμπαντος και όλο αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Καλύτερα να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ.